Δες έτσι. Και κάτω την Γκάμ κανονικά η Ελλάδα θα την κερδίσει, αλλά... Και το region τους δεν ήταν τόσο κακό, το της Βραζιλίας. Είχε κάποια teams που ήταν αρκετά καλά. Λοιπόν, πάμε. Αύριο. Θα το δούμε μετά το πρόγραμμα. Το δούμε μετά. Πάμε λίγο draft. Α, μπαντάρουν το OTP σε. Αν εξέχασε να σου πω για τα picks αυτά, ναι. Και το φλεξάρνει και όλα στο όλο αυτή. Είσαι δυο ρόλος. Ο Croak είναι καλός. Γενικότερα από τους loud. Τώρα το bot εγώ πιστεύω θα φάει τρελό open, αλλά τέλος πάντων. Γενικά ο κρέμας έχει παίξει πάρα πολύ αρσίρ και άρι, γι' αυτό βλέπετε άρι στον ban. Βλάσσε ότι και αυτοί το βάι το κάνουν blind τελείως. Οι τες. Βέβαια, τι αν πιο πολύ λυσίν θέλει παρά κάτι άλλο. Τι region παίζουν. Οι τες είναι LPL, οι loud είναι Βραζιλία. Τα μπανάρις κι άλλο mid. Rumble. Οκ. Ναι, ωραίες φάνταρες στο LPL, ισχύει. Ωραίες φάνταρες στο LPL. Ξέχασα να πεις ότι... Δεν με έχει follow! Θα τον γαμίσει. Τα PC κάποιος γνίαζε ότι είχαν κακά specs, by the way, και είχαν κάτι drop FPS. Ναι, ναι, μάφια. Το ίδιο γκάμπ υπάρχει. Καλά αυτά, κάτσε να δούμε τη μέρα πέφτουν, να μήπως το τσάω. Πες τα μου βλέπονται αυτά οι games. Είδα πέρα να ανοίξουμε και να... και να ουριάζουμε μόνοι μας. Ωραία, ό,τι πεις ένα, Τζόγγιλοφ. Θα τους πάρουν τον Νότιλος, λογικό. Δεν ξέρω αν θέλουν να του πάρουν κάποιο. Ναι, εγώ σκεφτόμουν και καλά πως θα παίρνω το Αζίρ. Επειδή άλλο Αζίρ και Άρη έχει παίξει πολύ. Που είναι απλά τα λίγια. Δεν το καλύτερο είναι. Καλύτερο λόγο και είναι και flex για του loud αυτό, αλλά δεν νομίζω να το ξεπίσω. Να του στείλει mid. Θα πάρει τα Mkent σίγουρα. Ναι. Και ήταν ανοίγει εδώ mid. Είτε άμα θέλει να ανοίξει κανένα άλλη jungle, αν και το λυσίν ήδη δεν είναι καλό, άρα κανένα μην θα ανοίξει. Θα βάλω εγώ Φώτη, θα βάλω με τα λεπτά εγώ. Ας ήρθε να πάρει, ρε. Ωραία, έχουν ήδη πάρα πολύ range οι τεστ και πάρα πολύ scale, έτσι. Ναι, θα δώσει ήδη, θα δω το περισσότερο. Ωραία, εδώ παίρνεις AD. Με το Varus έχουν bot πράγιο, πάντως. Τίποτα, απλά για να υπάρχει ένα play-ins, ρε. Για να υπάρχουν play-ins, καλό είναι το βάρος. Ωραία. Συνεχίζει μπανάρις άμα είναι jungle. Συνεχίζει άμα είναι μπανάρις jungle. Και παίρνεις jungle στο 4 και αφήνεις το top για το 5. Εγώ θες να μπανάρει stop καλά blind του 369. Βέβαια, ό,τι και να γίνει, αυτό θα βρει κάτι, ρε φίλε. Τι, ποιον λες. Θα τα συζητήσουμε 14-10 όταν πρέπει. Άτροξ! Τι μ' αρέσει το Άτροξ πάνω, φίλε. Εντάξει. Μπορεί να γίνει swap, ναι. Μπορεί να γίνει swap, ναι. Θα μπανάρουν jungle, προφανώς. Θα παίξει, να ξέρετε, ακόμα και κόκκι που είναι, ακόμα και έτσι που είναι το draft, θα είναι λίγο πιο δύσκολο για το λύση. Πάλι λύση ήθελε να παίξει. Στο δεύτερο αυτό skipper, πρώτο θα μπει game time. Game time πώς να πείσουν. Εντάξει, βλέπω έχω πάρα πολύ σκέλιτες, άρα... Λοιπόν, game time, over under 28. Τι εννοείς? Τι εννοείς, Demon? Το banner να το λυσίν, φίλε. Εντάξει, το σέβομαι. Το σέβομαι. Πάρα πολύ comfort ban. Ωραία, αλλά δεν τους έχει μείνει. Σε Τζουάν είναι το ένα. Να ανοίξει η Ρένε στο 4 δεν αξίζει το top. Θα δω και άλλα Jungle Picks. Άιβερ δεν παίζει κανένα, δεν το συζητάω καν. Α, τον μπάναρα σε Τζουάν. Κάνα ούκουμ να παίξει εδώ.
Κάνα το Βάι δεν υπάρχει. Βιέγκο για να παίξει. Αχ, Βιέγκο βέβαια σε αυτό το draft με τόσο range και αυτά δεν με τρελαίνει. Κάνα βόλι να παίξει άμα θες να έχεις bridge. Απλά παίρνει το Ρένε. Γι' αυτό πάντα ρε άντρος για να παίξει Ρένε έτσι. Καραφλουδάνια. Πάρουν οι άλλοι Βιέγκο τώρα. Για τους άλλους είναι καλύτερο το Βιέγκο. Για τους εξιά ήταν ψηλό. Βασικά για τους εξιά μια χαρά ήταν, by the way. Απλά ήταν λίγο πιο δύσκολο να βρει τέτοιο. Να βρει research σε αυτό το draft. Ρελ, όχι Ρελ. Ρελ. Με κασάντε. Πολύ απλό draft ο Ντες. Δεν έχει τίποτα. Πολύ απλό draft. Τι θα πάρεις εδώ τώρα ρε φίλε. Πήγες ρο 5 για να πάρεις τι. Δηλαδή πάλι Jarvan θα έχεις. Πάλι κανένα υπόπι ψιλομέχη είναι. Δεν έχεις picks. Μα ο Kai Jarvan είναι ναι. Άρα γιατί πήγες ρο 5. Και το Wukong που υπάρχει. Αλλά αυτό το έχεις από πριν. Ρε μπρο. Ας πούμε κρυφάρις, γιατί δεν το ανοίγεις από πριν αυτό, για να μην δώσεις και καλά το Ρένε. Εντάξει, πάμε. Ωραία. Τες βίες, game 1. Λοιπόν, νομίζω ότι βάζω predictions, βάζω game time. Έχουν αρκετό σκέλι 4. Λοιπόν, over under 27 λεπτά. Πάμε. Έβαλα predictions. Over under 27 λεπτά. Μπορείς να είχα βάλει 26, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, over under 27, πάμε. Βάλτε τα ποντάκια σας. Και καλά θέλανε να το στερήσουν σαν blind φαντάζομαι, ίσως να μην είχαν απάντηση τώρα ένα κιόλας. Τους είχαν μπανάρει και από την αρχή τον Jax και το όλο αυτή κατάλαβες, άρα κάπως έτσι το ένιωσαν. Ό,τι και να βάλω θα χάσω. Αλλάκι. Πετάξτε τα ποντάκια σας. Πού ξέρω, μπορεί να γίνει τα πάντα αυτή game. Λάδι γίνεται από το game. Για να δούμε ρε φίλε, κανονικά πρέπει να δούμε καλό league. Δεν ξέρω αν σου απάρεις. Τι έβαλες τόσα, 115 κάπα στα... Στο over. Ωραία μάγκα. Αυτό με τα tower είναι full ειδικά ρε. Τεφόλα όντερ. Καλά Vermillion, καλά καλά μωρέ. Καλά πάνε. Λοιπόν, κάτσε λίγο σε αυτή την κάμερα. Για να δούμε λοιπόν τους τες. Έντε full screen. Είμαστε ωραίοι. Απλά και καλά εδώ έχει καλό κόμπο ρε παιδί μου. Δηλαδή παίζει και με το Ταλίγια. Μπορείς να παίξεις για το Ρένε με την Ταλίγια. Δηλαδή υπάρχει λογική. Απλά είναι ένα πράγμα το οποίο τραβάει κουμπιά μετά από ένα σημείο. Εμένα δεν μου άρεσε που το πήραν έτσι ξέρω εγώ. Δηλαδή παζό μου φάνηκε. Πολύ scale από την Τες, πολύ range. Αζίρ Σένα. 3 items spike insane. Επίσης είναι ψηλό εύκολο να πάρουν reset στο Viego γιατί βαράνε front target. Και πάντα θα βρίσκουν τέτοιο να βαρέσουν. Και γενικά το go button το έχουν fully loud. Δηλαδή loud πρέπει να πρεσάρουν καταστάσεις στα fight και στα skirmishes. By the way, η έδρα παίζει ρόλο. Ανάλογα τον παίχτη και την ομάδα ρε φίλε κατά πόσο τους βοηθάει. Πω για να δούμε τους μεγάλους τες. Παίζει και με teleport το Mako, έχει το support item εσένα ε. Άρα φαρμάρει όταν και έτσι. Γενικά τον bot αν δεν κάνουν short raid οι louds του hook του Nautilus θα φάνε outscale στο bottom lane. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν και πράγιο έτσι. Τελικά στην αρχή. Στο top κανονικά έχει control Ρένε, στο mid το ίδιο τα λίγια. Το Wukong βέβαια ρε φίλε να τσάμει το οποίο δεν θέλει να κάνει ganks. Δηλαδή θέλει να τσιλάρει μέχρι να πάει 6 και μετά να παίξει. Ο Βάρος έχει τυπεί επίσης για να το ματσάρει. Αλλά δεν θα κάνουν τίποτα loud. Δηλαδή μετά το 6 θα έχουν πράγματα. 6 τα λίγια, 6 Wukong και εκεί.
worrying trend in the words of Mr. Joshua J. Leesman. Ο Βιέγκο δεν μπορεί να βγει κάπου επίσης. Θα κάνει κάνα χαζοκόβερ τον bot. Μόνο και μόνο για να μην βγει κανένας Google Level 3, ο οποίος δεν θέλει να βγει κανονικά. Δηλαδή το L κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ chillings. Πολύ πολύ chillings. Ο Καθρίξ να είχαν εσείς μόνος του ρε. Να ξέρω που τι κάνανε. Κάνανε short trade loud και απλά χάσανε full το control του lane. From Mako and for Jackie Love on the bottom side, if you wanted to look for an invade onto Croc, because the Wukong not particularly strong at these early levels. No. Δεν βγαίνει κάτι, σίγουρα δεν βγαίνει κάτι. Βαράνε λίγο, παίρνουν stacks, τα τσίτ. Γιατί λιθάλτη εδώ, γιατί αδελφέ μου, δες λίγο πόσο αβαρέσει το βάρος εδώ. Κάπως ματσάρει και το range λίγο το λιθάλτη. Δεν ξεχνάει πέρμα, weak side king και σχή. Ε, το Viego αυτό κάνει cover, δεν νομίζω ότι βγαίνει dive or something. Πάει για το Scuttle, πρέπει να πάει γωνία-γωνία. Βλέπετε το Fog, πόσο ωραία πήγε. Κάνει reset. Α, το κι εγώ. Okay. Τι κάνει ο Νότιλους? Okay. Την μπέιτα ρε μπρο, είναι πάρα πολύ λόγο ο Τιάν. Nice. Κοίταμε. Τίποτα. Χιλ του τη Σέρνα. Οκ. Τηλοτήμια το παίξανε οι Loud, εντάξει. Λέω, δεν θέλω να φαϊτάρει κανένας όμως ρε. Αν είσαι Loud εδώ περιμένεις απλά 6, μπορείς να περσάρεις πάρα πολύ το map. Γενικά θέλω να τους δω 6 Wukong και 6 στον bot, τι θα κάνουν. Γιατί μέχρι τότε δεν γίνεται τίποτα. 20 souls. Ε, θα σου στακάρει ένα ρε φίλε, εντάξει, ο τρόσο outscale το ξέρεις. Είναι και δύσκολο έτσι είναι, τώρα όταν είσαι ένα team το οποίο είσαι πιο low ατομικά, πιο ομαδικά. Όταν πάει να παίξεις κάτι το οποίο πρέπει να παίξεις full proactive. Γιατί οι άλλοι τώρα απέναντι είναι ο Τζάκι Λοβοτίαν και ο 369. Είναι μαλάκα πολύ πιο δύσκολο. Ναι ρε, τι μείνει για το Ριτσιόν. Θα βλέπετε δηλαδή για τα lane phase δεν θα βγάλουν τρελά leads. Άγγισε εδώ από αυτή τη στιγμή έχει 0 lead ο άλλος. Όχι ότι βγάζει κανένα τρελό λίτσα αυτό το μάτσο. Απλά δεν έχει ποτέ πράγιο, δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείσαμε. Θα περάσουν ακόμα 2-3 μέρες σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει. Μέικο μου έχει ξεχάσει παγκόσμιο. Δεν ξεχνάω. Πάνω το κόμψε το. Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο move. Αλλά και καλά πέσουν αυτοί. Ωραίο move γιατί κόβει πάρα πολύ τέμπο. Και δεν χάνει και τίποτα στο map έτσι. Ωραίο μου. Βέβαια, γιατί κρυφάρεις αδελφέ μου. Ας πούμε ρε φίλε, για ποιο λόγο να πρέπει ο Βάρος να περπατήσει εδώ και να μην περιμένει τον Νότλους να γυρίσει. Ή άλλοι ήταν τον Νότλους στο μήνυμα να κόβει το τέμπο του Αζίρ. Προφανώς θα κάνουν walk up και θα σκόψουν το wave. Γιατί περπατάς και χάνεις flash νωρίζον. Χαζό. Καλά, κάτσε να δούμε πώς θα το παίξουν, να το πρέπει. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα αυτό λάθος είναι full παιδικό. Πού πας? Play steel cups. Bramblubes. Okay. Κοίτα, έχουν κάνει κάποιες μαλακίτσες οι Loud, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν ιδέα τι θέλουν να κάνουν. Το οποίο είναι συν. Σίγουρα. Το Wukong δεν έχει 6 ακόμα, γενικά το Wukong θέλει και το πρώτο item του. Εκεί στο 1,5 item θα περσάρουν οι Loud πολύ. Θα ήθελα να τους να στακάρουν ο Drake's πάντως. Ναι, όχι έτσι. Ο Τιάν πέθανε εδώ. Σκοτώνει και τους άλλους by the way Loud. Τι είπε εδώ ρε. Πίσω, μου φάτε κόμπο. Μήπως γνωρίζει κανείς εγώ. Γεια σου Devil, όχι τίποτα. Διότι έκλεισε
Έχει μεγαλύτερη ζωή ότι ψάχνει να παλούν για τα φαίνα και τον βλέπω έτοιμο. Οριακό. Οριακό. Close enough. Βέβαια ότι δεν παίρνει να κάνει Drake σε αυτό το σενάριο και παίζει αυτό το fight βολεύει πάρα πολύ τους τες γενικότερα. Όχι ότι μπορείς να κάνεις εύκολα Drake. Κάτι έχασε εδώ ο βάρος. Ναι, έχασε το Q. Ήθελε να στακάρει την passive. Έχασε το Q, You hit 6 for Wukong, you immediately go into bot and you can see how close he is, that little purple bar underneath the Wukong. Allows you to make a bundle scene, man. That's how close the XP is. So but one more comp and he'll get us. True, but crucially, Mako's been left alone to farm bottom side, which means he's about to hit level 6 as well, which as long as he's next to that key target. Ωραία, τώρα να reset θέλει. Για να roaming top, Robo double dash out is crucial, but Redbird again making his presence in the πολύ τίμιο. Έχει κουνηθεί όσες φορές πρέπει στο map. Μια χαρά. Και τώρα αυτό που κάνει είναι πολύ σωστό. Γιατί ο Τζάκυλο πάει να φαρμάρει souls και κόβει βόλτες. Και ο άλλος δημιουργεί πρέπει στο map. Γιατί στον πόδι δεν βγαίνει τίποτα με τον Damkins έτσι. Πολύ τίμιο. Πολύ τίμιο. Πολύ τίμιο. Oh no. Τι φοβάσαι τόσο βέβαια. Το item του Wukong θέλει, το item στα λίγια θέλει. Και του Warus. Η αλήθεια είναι τώρα το Drake αφού έχει αργήσει τόσο δύσκολο θα είναι ο Wincon. Επίσης το Nautilus πρέπει να φαρμάρει λίγο γιατί το εντάξει έκανε 2 roam καλά ήτανε. Πρέπει να πιάσει 6 bro. Μην στο λένε λίγο. Δεν γίνεται να κουνιάσει σπέρμα. Λοιπόν. Ναι, μια χαρά παίζουνε. Μέχρι στιγμή. Μια... Εντάξει, βέβαια είναι και τα draft έτσι που. Δεν με έχει follow. Λέω οι άλλοι πρέπει να κάνουν πράγματα. Οι loud. Οι άλλοι τσιλάρουν οι τες. Λέω όσο δεν παίρνουν lead είμαστε κομπλέ. Αχ. Δεν νομίζω ότι αξίζει να έχω κάνει βέβαια να του τώρα. Αυτό το move είναι random, guys. Ας πούμε τώρα π.χ. εδώ πέρα αυτό το move που κάνουν loud είναι random τελείως. Δηλαδή, δίνεις ένα turn move και το κάνεις τι, δεν έχει σετάρει τίποτα. Τι είναι αυτό το move εδώ. Το boost δεν έχει πράγμα, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τώρα σκολάψε εδώ. Α, τρολάρουν οι τες. Δεν το έχω καταλάβει τι έκανε break. Τρολάρουν οι τες, μαλάκα. Κάνε ένα ρο ακόμα. Α, δεν έχει. Φλάζ δεν είχε ο Κρόκ. Αχ μωρέ. Ναι αυτό δεν χρειάζεται να... Είχε ψηλο micro things in the fight. Δεν με έχει follow. Α, προσπαθούν τα παιδιά ρε φίλε. Μπράβο τους. Βέβαια νομίζω το Wukong εκεί πέρα το δεύτερο ρο δεν πρέπει να το κάνει. Θέλω να το ξαναδώ. Εντάξει το Drake άμα το δεν είναι τώρα το μπάρουν το κονικό για τους λαού. Αν και μπορούν να μπουν δεύτεροι στο πιτ. Παίξτε. Περπάτα βρε βάρους, κάντε το τζογιά. Δεν με έχει follow. Ρε ας το ward ήσυχο. Γάμις. Ρε αδελφέ. Το ward το έσπασε στο εξωτερικό στις φάπες. Το έκανε το ίδιο σίγουρα. Ωραία, για να δούμε λίγο τον bot. Ωραία, λοιπόν. Εδώ κάνουν ψηλό overcommit οι test. Ωραία, ούλτι τα λίγια κομπλέ. Κομπλέ. Ωραία, εδώ κάνει το πρώτο ρόγο Wukong, ρε φίλε. Έρμανα, το πάτησε ανάποδα. Έκανε W στο πουθενά. Το δεύτερο ρόγο ούτε ο ίδιο δεν ήξερε γιατί το έκανε. Ο Varus χάνει το Q. Χάνουν πάρα πολλά κουμπιά, ρε. Χάνουν πάρα πολλά κουμπιά. Σκοτώνανε κι άλλο. Σκοτώνανε για δεύτερο. Ή απλά πήραν το ένα και φεύγανε ρε φίλε. Παίρνω τον Damkins και φεύγανε. Δεν χρειάζεται να κάνα μήνυμα για το έξτρα. Θα το γαμίσει.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε για το extra, to be honest. Εντάξει. Okay. Αυτά τα cracks τα παίρνουν, τα παίρνουν, είναι κομπλέ. Να ρωτήσω, το arena επηρεάζει το MMR? Πού στα rank? Όχι ρε. Δεν το επηρεάζει. Το arena έχει δικό του MMR. Έχει δικό του MMR, το πει. Πήγα να κάνουν change C το Ναζίρ για να μην κουνηθεί, να μην τον κάνει ο TAM ulti, αλλά δεν είχαν τον damage σε όλο αυτό. Και καλό try, αλλά... αλλά δεν βγαίνει έτσι. Solo queue κακή για το Kraken. Πόπο, έχω κοιμηθεί και λίγες ώρες στο μεταξύ, ρε. Νομίζω μετά μια ωρίτσα. Λοιπόν, δείτε, κάνει αυτό και θέλω να το κάνω CC. Εντάξει, ο Mako της μερφάρει, by the way, γιατί φλασάρει insta με το που βλέπει τον τέτοιο. Κρέμασε με δείξει το ρο του. Ο Mako της μερφάρει εδώ. Πιάνε το κρέμα και ο Mako φλασάρει να σώσει τον Griffin. Ναι, ατομικό κάπι είναι, όντως. Οι φαράνε μισθές. Δεν νομίζω. Ούτε με το άλφα τρώγε, ρε Μίτσο. Απλά το κακό είναι, ρε φίλε, ότι... θα σου πω... ότι υπάρχει ένα μικρό μπέιτς αυτό που βλέπουμε. Τι εννοώ? Έτσι, δούμε λίγο το... το Βιέγκο το σκοτώνεται εδώ. Τι είχαν τώρα, είναι το πάτσι στον W. Όχι, θα πάρουν το TP! Αυτό βάλε, δεν το περίμενε. Πώς σας φάνηκε ότι το βάρος είχε TP? Θα το γάμεις. Θα σου πω τι γίνεται. Ότι μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι τίμη, αλλά είναι έτσι και τα draft που οι άλλοι στο early game δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Δηλαδή, ρε φίλε, έχουν σε ένα τα μαζίρ Κασάντε. Είναι φούλα φουκού μέχρι να φτάσουν 3 items, κατάλαβες. Άρα, και άλλοι έχουν τώρα τσάμι που παίζουν full στο early game, έτσι. Μέχρι ένα σημείο. Άρα είναι λίγο fake, και fake data από με βάση τα τσάμιον αυτό που βλέπουμε. Αλλά πλέον κάποιοι moves και αυτά τα κάνουν τίμια. Φουκ. Ωραίος. Φλάσαρε το ρε Βερτάουνς, βρε από πριν να πούμε. Τι κάνεις? Αχ, φλάσαρε την ulti ρε. Ω. Μαλάκα, ο πρώτος φυσιολογικός Νότιλους. Πού πάρε. Πιάστο, ρε. Πόπο, Ιταλία τα έχει γκρεφάρει όλα. Αλλά εντάξει. Μπράβο, μαλάκα, μπράβο, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου βλέπω να είναι τίμη. Ναι, αυτό το αφήνω, φίλε, είναι, έχει υψηλογίνει ο τυπίο τζαγγελό. Let's fucking go. Μπάκα, μία φιέστα. Οι τεστ τρολάρουν και εκμεταλλεύονται τις τρογές των τεστ. Γιατί δες ρε φίλε, δες. Okay, κάνω αυτό. Εδώ ρε φίλε πρέπει να φλασάρει. Βραζιλία μου τι. Εδώ πρέπει να φλασάρει σίγουρα την ulti και το σκοτώνει κατευθείαν και δεν χρειάζεται να το κάνει έτσι. Δεν υπολόγισε το wave. Απλά θα ήταν άλλο fight τελείως ρε. Και μετά βέβαια το σμερφάρει και κάνει κόμπο δύο άτομα. Dark Horse, τες. Εντάξει, ήταν και πρώτη του σκέμω, ρε. Πόπο, όλα ανάποδα τα πάτησε. Όλα ανάποδα τα πάτησε, by the way. Εντάξει. Ωραία. Φίλοι μας, Brazilians, οι φίλοι μας Brazilians είναι ωραίοι φίλε, μπράβο τους, αλήθεια. And it is just both teams trying to match and I mean fight it out, which is exactly what you want. Of course the land economy snapshot. Είδες αυτό το που βάλω κρέμας. Αν δεν το παρατήρησε, γιατί κοιτάξει το chat πέρμα.
Έχουν πάρει βέβαια τώρα θα αρχίσει να γέρνει λίγο το map βέβαια στο επόμενο item φίλοι, γιατί οι τεσ έχουν πάρει δύο drakes. Είναι even στα gold με αυτό το draft. Στο δεύτερο item αρχίζει να γέρνει ο χάρτης. Τώρα ότι ψιλοφορσάρουν οι loud, δηλαδή είναι λίγο περίεργο moment. Και έρχονται οι άλλοι. Εντάξει, μη υπερβολικό είναι το κόμμα του Μίρα, μη σέρει σιγά. Πρέπει να το φαϊτάρετε, loud αυτό. Πρέπει να το φαϊτάρετε γενικά τώρα αυτό, γιατί μετά τα fight είναι πολύ πιο δύσκολα. Δύο το κάθε group, typical. Δύο το κάθε group. Δεν το φαϊτάρετε. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Έχει πρέπει να το φαϊτάρετε. Τουλάχιστον after. Θέλετε να το φαϊτάρετε. Ναι, το να το φαϊτάρετε δεν εννοώ έτσι. Οκ. Θα πάρει σε τώρα Viego τελείως. Όχι έτσι ρε guys το fight. Όχι έτσι. GG by the way. Εντάξει. Οκ. Τίμη. Τίμη. GG τελείωσε το πιο. Τώρα βγάζει τα δεύτερα αντικείμενα οι τεσ, θα ανοίξουν και το map, είναι over. Ναι, είναι, αυτό λέγαμε πριν κιόλας, ότι δεν... GG είναι, πάμε next, ναι. Okay. Έπρεπε από πιο πριν ρε φίλε, τώρα εδώ πέρα είναι too late, οι άλλοι έχουν σετάρει, έχουν πάρει και το Herald. Το Nautilus περιχέει εμένα με την Άγκυρα. Ναι μωρέ, είναι τίμιο, βλέπουμε λίγο LOL, ισχύει. Το προηγούμενο μαλάκα ήταν παράνοια, δεν βλέπαμε λίγο, εντάξει. Γι' αυτό κιόλας και κάναμε την καβλάντα, γιατί δεν υπήρχε. Δεν θα παίζω τόσο καλά το fight, η αλήθεια είναι. Η loud. Δεν τα παίζουμε καλά. Ένα και λίγο αγχωμένοι, εντάξει. Τρώνε και outrange, είναι δύσκολο να παίξει και τα fights αυτό το τέτοιο. Ο νικητής του Master. Θα μπορούσε ρε φίλε, αλλά μετά σου λέγε το EU έχει ένα slot extra, γιατί. Κάνει και ψηλό δίκιο. Ή θα σου λέγε το NA Challenger θέλουμε κι εμείς, σου λέγε το LCK Challenger θέλουμε κι εμείς. Θα λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, κατάλαβες. Ναι, Πέτρονος, ναι. Δεύτερο item μαζί, δεύτερο item Viego, δεύτερο item Cassandre. Ακόμα έχουν ένα πεντάλεπτο οι loud. Φανάτη και να χάσουν από τέσσε. Ναι, τυπικάλ, ναι. Θα παίξετε με τη loud. Θα χάσουν από τέσσε, φαντάζομαι. Δεν έχουν και σύνδεξ καθόλου side pressure, τι το έχει κάνει η αρμαλακά αυτή ωραία το, μαλάκα ο Μέικο το έχει παίξει πάρα πολύ καλά την game. Ναι, έχει τελειώσει. Τσάπο δεν έχουν περάσει, είναι στην επόμενη φάση, περιμένουν να τον νικητή από αυτό εδώ. Δεν έχουν περάσει τα planes ακόμα. Προς το τέλος του μήνα, Γιάννη. Διαβάζει ερωτήσεις που σου κάνουμε, γιατί ξέρουμε οι άλλοι, τι απαντάς. Α. Οι Fnatic typical αν χάσουν από την DES, έχουν ελπίσει να περάσουν και θα παίξουν είτε με την GAM είτε με τη LOUD. Καλά χάρα συνήθως το κάνω αυτό ρε, δεν είναι, πάντα διαβάζω. Μέικο, Μερφάρι, ο Μέικο μαλάκα το έχει παίξει κόλια του game. Το ράδιο δεν μας αρέσει εδώ που έχει πάει βέβαια.
Irrelevant δεν είναι το Radwins. Γιατί, το, γιατί πάει Frozen Heart απλά. Κρέμας είναι λίγο ύποπτος. Οι άλλοι, αν παίξουν έτσι loud, κερδίζουν Gun προφανώς, αλλά μπορούν και Fnatic. Ας κερδίσουμε πρώτα την Gun και βλέπουμε Ραφ. Πόσα stack έχει ούτε... Α, έχει 98. Το λέει αριστερά ρε, στο κονδυδιάκι. Champion. Το AD το loud τίμιο είναι πάντως. Στο πάλεψαν, ξαναλέω, ψιλοκρύφτηκαν πίσω από τον draft γιατί άλλοι είχαν full skill και άλλοι είχαν full early έτσι. Δεν τα lane θα μπορούσαν να πάνε λίγο καλύτερα κάποια lane. Και γενικά εκεί πέρα το bot move που κάνανε ήταν sus full. Στους παίξεις που έχει προπονήσει, τελικά που εκείνο έκανε καριέρα. Εντάξει, δεν πάρουν πολύ αυτά. Εντάξει, είναι 2 χρόνια ακόμα μόνο. Πύλη. Ο Μπρούνο πάει να γίνει what if, νομίζω. Πάει να γίνει ο Μπρουνές what if, Πύλη. Γιατί, στο μεταξύ, εγώ Μπρούνο νομίζω ότι είναι τίποτα 26-27 χρονών, ρε. Και βλέπω πού το βαχτές προχτές. Είναι 23. Πράγμα είναι πιο μικρός ακόμα. Χάζος είναι ο Μπρούνος, φίλε. Μπορεί να κάνει... Μπορεί να κάνει πολύ καριέρα. Τα στάξεις ένα μια χαρά είναι, ναι. Μέικο πάλι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Κρέμα θα μπεις αγορίνα μου. Είναι 3 άτομα εκεί. Ούπα ρε. Δεν βλέπουμε. Ωρε Τίαν. Ωρε Τίαν. Νομίζω γενικά σαν fans έχουμε υποτιμήσει πολύ τους Fnatic ως λόγο γνώμη μου. Θα τους ζούμε και αύριο, μεθαύριο πότε παίζουν με την TES. Θα τους ζούμε. Είναι πολύ καλύτερη στα fight. Είναι πολύ καλύτερη στα fight TES, εντάξει. Δεν τις ξυνάει, τους κάνει πλάκα. Στο μεταξύ αυτό το παλικάρι... Ο Τίαν εδώ, δείτε ρε φίλε, δείτε εδώ. Το παλικάρι... Flippings, τι κάνει, κάνει εκεί ρε φίλε. Και έρχεται μετά ο μπαμπάς που θέλει ξυνάει και έρχεται να τους κυνηγάει όλους. Ο Βάρος μου άρεσε πως το έπαιξε εδώ. Πλασάρισε τον τοίχο του, λέει δεν σκοτώνω ποτέ, σκοτώνει και το Viego. Μαλάκα ο Βάρος εδώ είχε full balles. Σου λέει ρε φίλε δεν έχω ελπίδα, δεν θα γλιτώσω. Flaccid baby. Εντάξει, ο Κρέμα ξέρει τι. Δεν χρειάζεται να κάνει και κάτι το τρελό. Σου λέει φίλα, ο τρέν του κάνω, ναι. Μπορεί να με φτάσουνε. Όχι. Κάθομαι, πετάω W και θα βαράω. Ο Μέικο, το έχει παίξει πολύ clean. Ο Μέικο το έχει παίξει πολύ clean. Πόσα έχουμε βάλει, 27 λεπτά έχουμε βάλει. Είμαστε 25. Μα δεν λύγει. Θέλεις ξανά να κρατήσεις το πλέον της διοργάνωσης. Μπορεί και πει κάποιος. Αν και έχω βάλει Bean και τον King, αλλά ναι. Εδώ γιατί πήρα Χίμπιτο και πήκαναν top. Καλή ερώτηση. Είχανε χρόνο, είχανε wave ή όχι. Είχανε wave ή όχι. Αν είχανε wave μπορεί να το κάνανε και καλά ότι αφήνουν το pressure. Στη δεν έχει ακόμα baron κιόλας. Και λόγω και θα το πάρουν μετά, άρα γιατί δεν τους δώσουν καν τα super. Γιατί να το σκέφτηκαν έτσι. Είχανε και wave. Είχε το tempo τότε. Και ίσως για τον baron τότε γιατί είχε ακόμα 2 λεπτά. Αλλά θα πεις τι θα ήταν αυτό, θα ήτανε 2 waves 3. Κλάιν. Ψιλο irrelevant, να ξέρει, ψιλο irrelevant. Ειδικά όταν έχω τόσο μεγάλο lead. Αν είχα λιγότερο lead θα σου έλεγα εντάξει. Θες συνά γιατί παίζει frontline. Ρίπτε τα ποντάκια σας. Monstrous alongside Tien 7-4-7 on the Diego
Έχει, ναι. Έχει, αλλά ρε, τα ντρόπ στην emotes και τέτοια, εγώ το έχω βάλει καν, δηλαδή. Hopefully in the last fight, Loud. Well, with that thought, Cream potentially caught out here. Ooh, minefield. Next, flip back does not. Redbird though, hooking in. It does not work whatsoever. And now 369 free access straight into Robo. Can go for the all out if he wants to, but instead it's just going to back away here. Tanking tower shots left and right. Στο μάγκα μου. Στο 14-8. He doesn't take any further damage in TES. Ρίπς τα ποντάκια κιόλας. Redbird just missed time. Τα ποντάκια. Was hoping the wall would go down and maybe he could get onto Cream, but now. Λοιπόν, over 27. Κάτσε, αν τελειώσει. Μισό. Αν τελειώσει 27-59, τι είναι. Είναι over 27, ναι, αφού είναι 27-0, ουσιαστικά. Ναι. Over 27, πάμε. Τα δώσα. Ρίπ στο μάγα μου και αυτόν. They're on a ward. Excellent. Ward spots out the ambush. Loud need to be careful. Ναι, είναι over 27, ναι. 200 K. Μαλάκα, δες πάλι ο Μέικο, πάλι εκεί είναι ρε το παλικάρι. Το χάνε εδώ αυτό. Ψιλογκριντάρανε, εντάξει. Πήγαμε χία πόντς και φτάσει στο χιάρικα. Πώς κερδίζουν, ναι. Εντάξει ρε φίλε, δεν έχουν κάνει mistakes στο game. Είχαν ένα lead game draft. Στο early game δεν, οι άλλοι δεν πήραν καν lead. Τριντάραν το map και καλύτερα. Κομπλέ, δεν μην περιμένεις να δεις κάτι φοβερό σε αυτά τα draft ρε. Βλέπει πως φαϊτάρουν ας πούμε. Γενικά setup και position είναι καλά μέχρι στιγμής. Ο Τιαν τρέχει λίγο πιο μπροστά, αλλά ναι. Βάζει πάντα ένα μισό, ωραία. Κάτσε, πώς θα βάλω μισό ρε μαλάκα στο timer. Τι θα βάλω, 27-50, αυτό δεν είναι μισό. 27-30, τι θα βάλω. Ο κρέμα το τρέχει λίγο, Ice. Αυτό ναι ρε μάγες, σκεφτείτε το πιο φυσιολογικό. Το πιο λογικό. Είσαι τώρα ένα το φοβορείς οργάνωση. Θα πάει να δείξεις τα καλύτερα team στα VS τους LLL, Peaks και Steel. Όχι, δεν θα δείξεις τίποτα. Θα πας να τραστάρεις ό,τι πιο στάνταρ και να πεις ωραία. Αυτά πες. This is tense, right? TES by all means favored. They still have all their flashes up. They have so many tools to protect Cream as their main source of damage, and the Baron's already been started. Loud know that they need to step up here, but what that's your nice stream. Ah. 369 and Mako. Now they're going to realize Croc forced to back away. 369. The damage on the clone, just trying to find access to the back line. TES. Robo just spotted on the control board on top side though. He's trying to see if he can Savry Ice. Pull back, make sure there's no opportunity for the Renekton getting onto the back line. The Trouble. Time bought by Tinones on the bot side is starting to go, as is Robo's time in this top one champion. You can't do it. The one fly quest, get this fanatic. Thought he had access to the wave, but TES take their time with it. Flash out from Robo. Can he keep going? Cream coming over the wall. Push the mid lane is big from left. Έλα, αυτό game τελειωμένο είναι και απλά κάπως έχει γίνει delay. Ναι, και εγώ μετά θα φύγω, λογικά. Ωραία. Να σε στείλω για έγκριση. Να σε στείλω για έγκριση από Μαραϊότ. Ψιλοκάνε για delay το game loud. Εντάξει, κομπλέ. They will get the Baron, but that was so rough for Loud. Robo survived for so long that I think he was Loud. We're surprised. Έλα, λήξε το πολύ. Έχει πάει κιόλας, φίλε, το παιχνίδι. Τελειώνει κάπου εδώ. But then they're like, wait, this Renekton's still alive? You're actually going to be able to group with us? Okay, maybe we can do something, but I think that was a mistake. I think they should have just committed to Robo goes down, we try and get something elsewhere. But now top esports coming back out of the map. Immediate TP from Mako in the mid to keep the pressure up. They want to make sure Loud cannot buy themselves the time, and the top can get as much value
out of this Baron as possible. 1 minute and 30 seconds until Soul is on the board. 2.5 minutes on the Red Bull Baron power play. TES, you'd expect them to be able to end on this one. Τελειώνει κάπου εδώ. Έχει αργήσει κιόλας. Στείλεμε. Ωραία, ωραία, σας στέλνω Ice. Κάτσε, κάτι διάβασα τώρα που μου στείλανε, περίμενε. Γεια σου, Dream, γεια σου, Dream. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει ο Tien, ρε, πού είναι πάλι εκεί μέσα χωμένο αυτό το παλικάρι, ρε, φίλε. Δεν πήγε να πεθάνει ο Τζάκυλοβ από τη φάπα, από το Gitter Root. Το κράτησαν για λίγο το game ένα πεντάλεπτο, οκ. Ποιος ο Τζάκυλο, μπορεί να είναι ο Τζάκυλο. Ε, καλά, η Relevant είναι 100 κάπου πάνω, ρε. Η Relevant, τσχέρις. Αξ, οκ. Πιο πολύ μας φάσει μπράβο στους Loud, ξέρω που το ψιλοπάλεψαν. Αλλά ναι. Το ID κυνήγαγε, αν κυνήγαγε το ID καλό ήταν. Λοιπόν, κάτσε να μου γράφουν εδώ, περιμένετε. Γιατί φίλε, σε αυτά λίγια σένα, το κάνω πολύ βάγιο του σένα ή τέσσε. Βάει Ράμπλ Άρη. Οπ, καλή σαρνάτα. Κοίτα τον Τζάκυλο μαλάκα. Κοίτα. Μπρο, ο τύπος νομίζω είναι έτοιμος να σε εκτελέσει, αλήθεια σου λέω. Έχει αυτή τη φάτσα που λες τώρα θα το τρέξει, είναι try harder. Ωραία, πήραν καλύστα για να μην κρινιάζει ο Ice. Ήθελε με σούβλα simulator. Κάτσε, θα δούμε την Κυριακή θα γίνει. Θα δούμε. Ας είναι νωρίς, τους νωρίς. Αν μπορεί να είναι τα λύκια κιόλας. Να λύγει για το μαγουλάκια που έχει ο μαφιόζος. Πάλι νότους θα πάρουμε. Είναι σοβαροί πάντως οι Loud, για σωρά του παιχνίδια. Έχουν έρθει εδώ. Ultra Harders και λέει πάμε να παίξουμε, ρε φίλε. Πάμε να παίξουμε το game. Πάμε να παίξουμε. Αυτό λένε. Τα λέμε, γκρούπο, τα λέμε. Κάνουμε και βλέπω στην play-in, σαν όταν κάθε θα βλέπα. Καλύτερα ή χειρότερα με τα cool stream. Πολύ καλύτερο δεν είναι αυτό. Φαντάσου ότι θα γίνει στο main event. Φαντάσου θα γίνει στο main event, Death Killer. Φαντάσου. Ναι, για το main event, φίλε, σίγουρα παίζει τέλος κόσμος, θα το δεις. Εντάξει, curious if he wants to go back towards the Viego again. Don't get me wrong, he had some good moments, but it definitely felt like he struggled at times in the position. Yeah. By the way, I think overall, if like obviously TES as a whole played pretty solid, but I think Tien was the weakest link in that. Δεν με έχει follow. Ιδιαίτερη φορά ναι. Ωραίο είναι το outfit το Des. Ωραίο είναι το outfit το Des. Είναι full ωραίο το outfit το Des. Να ξέρεις. Πήρε την Ρενάτα. Θα φάνε by the way στο bot. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τους Bucks. Υπερτσόκ νομίζω εκπαίδεις. Α, τι έγινε χθες στο NBA. Περάσαν οι Celtics. Και νίξαν οι Mavericks. Άρα οι Mavericks τώρα είναι 3-2, ε. Πάμε που γίνεται χαμός αυτή τη σειρά, by the way. Ναι, εννοώ τώρα στο δεύτερο πλήν σε περίπου σε άλλη φάση ενώ κανένα θα έβλεπα. Αλλά ναι, είναι ωραία για αυτό γάμα το κόστορι. Όλα βλύσεις, πω από μπρο. Πίσω όντως την κτάτη είναι ωραία τα γραφικά. Κοίτα θα γίνει σε αυτό το game, ωραία. Κοίτα θα γίνει. Level 1, 2, 3 στο bot. Θα πέσει το ξύλο της αρκούδας. Θα γίνει τρελό πανηγύρι στο bottom lane. Και χαλάτε. Μη κουνάτε τα καλώδια από τη Ρίτο. Μη κουνάτε τα καλώδια, κύριε. Πάμε.
Τι να πάρεις εδώ, Bobby Jungle, έχεις ανήσυχη κανά. Cassante gone. It feels like you're going back in towards Aatrox with just the most blind pickable of champions. Lane swap? Το είναι nerfed. Αρκετά. Θα θέλω να σου απάρουν για να αποφύγουν το λέει στον bot. Νομίζω φτιάχτηκε Dream αυτό με τα Gold FPS. Τι θα πάρει ο Φίσκης να είναι εδώ πλάκα-πλάκα. Θα πάρει Honor of Ivor απλά και θα πει εντάξει, αν θέλετε παίξει το swap. Θα πάρει Honor. Απλά είναι ο 369, φίλε, προφανώς. Απλά είναι ο 369. Σε το draft. Not really interacting on the top side and just playing for these big team fights. If you can snowball as top esports versus trying to delay. Oh, το Rexha είναι αρκετά nerfed. Επίσης είναι αρκετά nerfed. Θα μπορούσε, αλλά δεν. Αποτιμήσει όλα τέτοια γύρω τους. I will say though, the Poppy does do a lot to disrupt Ornn when you're going for these. Like a lot of how Ornn plays around Terra Dives is. Γενικά ότι έχουν και Poppy και Soul και όλα αυτά. Οκ. Okay. Στη θεωρία, ρε φίλε, υπάρχει λογική full στον draft που έχουν. Η 14-8, δηλαδή υπάρχει λογική full. Δεν πιστεύω θα τα παίξουν καλά όμως. Δεν το πιστεύω. Λέτε το τραφτάκι του τίμιο είναι. Μια χαρά είναι γενικότερα. Σουρωτήρι! Αλλά ναι. Σουρωτήρι! Joker Face 23. Σε ευχαριστούμε για το sub για τους 9 μήνες αγορίνα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αγόρ W, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Thanks, thanks. Ρε στο μεταξύ, θέλω να αλλάξω τα. Από κάτω από το stream, φίλε, έχει κάτι goals. Πού τα βρίσκω αυτά, θέλω να τα αλλάξω, ρε φίλε. Δεν θέλω να έχει αυτά goals. Δηλαδή, αν θέλω να τα αλλάξω αυτά, πού τα βρίσκω. Είναι full random, ρε φίλε. Κάποια πράγματα είναι full random. Το που υπάρχουν στο Twitch. Like TV Tankers against Elkin on in finals, like this is a, these are the aggressive guys and you've just given them to Renata, which is arguably one of the most aggressive TV2s. It's scary based on nameplates and it's double scary when you look at what you gave them in Champ Select, right? This is a truly going to be... Είναι φούλο την άνε, φούλο την άνε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε prediction. Star prediction, game time νομίζω over-under. Μπα θα τους τρέξουνε. Λοιπόν, over-under 28-30. Εδώ να σας δω. Κάτσε αλλάξω την κάμερα. Over-under 28-30. Best of 3, best of 3, best of 3, ναι. Netflix, sorry. Λοιπόν, έτοιμο. Γιατί σαν το φαρμάρι... γιατί είναι πολύ καλύτερο το Minimax με το... με το support της ένα, γιατί παίρνει πάρα πολλά gold και το... και τους από το άλλο. Είναι πολύ καλύτερο γενικότερο στάδιο, πιστεύω. Έβαλα, έβαλα. Over under 28-30 predictions, πάμε. Πάμε, μπουκάρετε, μπουκάρετε στα predictions, let's go. Θα κάνουμε swap, μπορεί να γίνει Vegar από Smurf account. Θα παίξει Vegar support shorty. Το last πήγε κάτι 33. Certainly have more than enough tools to take out a level 1 Ornn. So here's one of the things though with the adaptation that we're seeing from top esports. They start on red, which means Tien will get an extra camp on this top side of the map. So this is actually a pretty big win for Tien because it means that now we can start to move into position. Oh, he's actually going to steal two camps. So δεν το ξέρουν όλο αυτό που γίνεται. Τον είδανε. Ο Cream γιατί κάνει hug αυτό το wall. Ρε κρέμα, τι κάνεις αγόρι. Τι κάνεις? Εύκολο, όμως δεν σκυλάρουν. Οχ! Κάτσε, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει πιέστη την κίνηση, ξέρεις. Ο Νόντριος έχουμε level 1. Exclusive Vendalia. So this is actually huge. So top esports get two camps, try to fight, so 369 might get caught actually here. Αντιδείξε λίγο, κάτσε.
Θα το δείξω, θα το δείξω με το game. Τι βεντά ήταν αυτή, όντως. Δεν είχα συμφλάσει το 6-9. Δεν το περίμενα. Ναι, σαν το TF είναι ρε, Alucard. Σαν το level 1 του TF είναι. Δεν είναι κάτι φοβερό. Παίζει demolish τσάκυρο, αλλά το περίμενα ότι έχει swap. Παίζει ένα διπλό demolish στον bot. Και θα έρχει και ο On που έχει και αυτός demolish. Μα αλλά απίστευτο. Απίστευτο. Τρία demolish. She's going to be behind in relation to Tien because she just has less resources that she has access to. And additionally, TES obviously have the luxury of hitting the bottom tower, the one that is not reinforced for the first 5 minutes of the game. Stream manager. Loud, you can see how much longer it's taken them to hit even a second plate. They are a member down as well. Το ήρθαν τα που καλά έκανε και βγήκε, by the way. Είχε ψηλό, αρχίσει να είναι αρκετά irrelevant, to be honest. Another demolish proc coming through for both. Όπα έγινε σου, αλλά έχει να πατήσει διαφημισούλα. Να σπετάξει μια διαφημισούλα να γίνεται. Όχι, εντάξει. Ωραία, τον κρέμα τον κυνηγάνε μέρα νύχτα, ε. Βέβαια οι άλλοι το πότε του παίρνουν τον Giga Fast με τα 800 demolis που έχουν. Αλλά ναι. Did respect it, but just not enough so as to flash away. And now 369 TP wants to try and crash this wave, knowing Croc is more than likely on reset. Oh, he not to manage. As a DQ ace, bravo, manage goal. Is he? Crucially, 369 was able to get a level in the bottom lane. Πρέπει να κλείσω stream. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλάκα έχει του σκιντών. Αυτό είναι το καινούργιο, ε. Το τρενάκι δεν είναι. Ian? Knockback to the wall, good up front damage without a tower to help. Things are getting very tricky very quickly. Good handshake for the pullback is there for Mako as well. Passive gonna get proc. But luckily at least one of the blobs is gonna go under tower, however. Mako and Jacula have more than enough range to finish this kill. Ian to clips, but Ian. Ian playing the damage. 3.5 plates getting taken down. TS getting so much more. Oh, yeah, Jill, thanks. No, no, to either. Because he got the reset in. Ωραία, ναι, μπορεί να κρατήσω να βρω κανένα πιο έτσι ενδιαφέρον. Γιατί το ξέρω που τα έχει. Είναι ψηλό over by the way το game ήδη. Οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Ενώ κάνανε swap, δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Πάρε Σάιλα, shorty. Trust. Πάρε Σάιλα. Σάιλα Ignite, level 2 το σκοτώνει. Δεν σου κάνω πλάκα. Trust. Σάιλα Ignite, level 2 solo kill. Πάρε Silas ρε, εμπιστέψουμε. Silas Ignite. Electrocute, level 2, level 3, τον σκοτώσει. Trust me. Θα έχουμε πολύ λίγο swap, Τζέο. Τι γιόνε πήρες, μωρέ. Βγάλε μπάλες ρε, πήγαινε Silas Electrocute. Θα έχει πολύ swap. Ωραία, κουτουλάει ο Tien, κάθε έψιλον εκεί είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό εδώ. Δεν έχει έψιλον ο Τζάκυλοφ. Ρε τι κάθε φορά κάνει το Tien, πάρε το W. W δεν είχε ο Mako. Oh. Κρέμα. Ρε αυτός ο Root, ωραία παίζει το παλικαράκι έτσι. Κοντώνε τους πάντες εδώ, δεν ξέρω γιατί μένει ο... Ο Sol, έχει W, να τα σίγουρα. Τι μείωσε αυτό ο Root, ρε φίλε. Μια φορά τον άντρο ανοίγει. Όχι, ρε. Τι τρογιά είναι αυτό το Skidward. Τι τρογιά είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω αυτό που κάνει ο Tien είναι 5-head ή απλά θέλει να κάνει skill check τον αντίπαλό του. Γιατί έχετε δει τι κάνει. Κάνει έψιλον κάθε φορά που βλέπει την Poppy, ρε. Θέλει να του πάρει το W ή απλά του κάνει skill check να δει αν έχει τα reaction.
Τι τα δύο πιστεύετε κάνει, legit. Θα πέσει το tower. Το swap αυτό δεν με τρέλανε, γιατί άλλοι φάνηκαν να μην το καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ulti now coming in, they're gonna get the flash as well. Oh, Redbird yeah. Doesn't really have the chance to stay, but good damage again onto Tien Croc. Exactly where he's needed, no kill's gonna come through, Tien going down. No big bailout. Καλό παιχτάκι αυτός ρε, ναι πλανητάρχη, δεν το θυμόμουν καθόλου το όνομά του. Καλό παιχτάκι όμως. Τώρα σίγουρα το θυμάμαι γιατί είναι αρκετά τίμιος. Όπου να είναι ο 369 θα το σκοτώσει αυτόν. 369 Norn είναι σαν να παίζει, δεν ξέρω, Darius ρε φίλε. Πραγματικά το παλικαράκι πως παίζει έτσι Storm. Tien κάνει cosplay Tien. Ρε, να κάνω μια ερώτηση. Το chat σήμερα εμφανίζεται εδώ δεξιά. Όχι να, ρε μαλακίες, μιλάτε ρε. Τόση ώρα εμφανίζεται το chat εδώ. When becomes landing going wide means he does walk away. Ρε τι παιδιά είστε. Δεν πειράζει. Τώρα το φτιάξαμε. Θα έχει αυτή η εκπομπή. Το είπα και χθες. Όχι, όχι, δεν εμφανίζεται πάντα. Τώρα εμφανίζεται π.χ. Τώρα εμφανίζεται. Δεν εμφανίζεται πάντα, ρε. Κάποιες φορές φεύγει. Τρολάρεις. Χθες εμφανιζόταν, ρε. Μόνο σου μιλάει ο γκέιμερ. Αυτό το έχω κρατήσει με δεξιά από το LCK, από τα guidelines του LCK ρε. Που μου τα είχαν και καλά κάμερα αριστερά, τα δεξιά. Αν θες chat. Θες φάση νέα, μέχρι θέλω chat. Βλέπεις, εξαφανίζεται μετά από λίγο ο gamer. Δηλαδή μένει και εξαφανίζεται μετά. Αλλά μαλκίνε φίλε, μου αρέσουν αυτά να είναι αυ. Για το stream. Α ναι. Καλά, εντάξει, all good. All good, all good, όλα θα φτιάχνουν. Στο τέλος θα έχουμε το perfect stream μέχρι το τέλος του. Να ξέρεις σήμερα δεν βάλαμε timer και κάηκαν οι κοτομπουκές. Ρε μπρο γιατί δεν ζήτησες timer. Πάλι κοτομπουκές τρως μεταξύ μα. Τρέχει κάθε μέρα κοτομπουκές θα τρως. Είναι μέχρι να γράψει κάποιος, ναι. Ναι ρε. Πιο πήγε θεωρήσει ότι είναι ικανό να κάνει counter το swap σε ένα V4 dive. Μόνο Σάιρο και δεν το κάνει counter, απλά παίρνει το XP. Δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιο άλλο πίκερ, μπρο. Σάιρο, Ζακ, Κορ, Μάου, δεν υπάρχουν άλλα πίξερα. Δεν υπάρχει, τι να παίξεις, δεν υπάρχουν άλλα πίξερα. Την Κυριακή κοντομπουκές στη σούβλα. Οι κοντομπουκές στον Dragon of Fame. Ποιο Νότιλους, όχι, κανένα πίκ. Εγώ ξέρεις σκεφτόμουν, άρε. Γεια σου ρε Ντάντι. Θα δούμε πως θα καταλήξουν αυτό. Ντάντι γίνεται λίγο χαμός. Το off-season ακόμα. By the way, στα cold stream μου, ποια ομάδα λες ότι θα κερδίσει. Στραγγλάει λίγο μπει ιστορία μου. Για τον Καντέμις 7-7 ισχύει. Όχι. Εμείς θα δείχνει πρώτη παντού στους κοτόπουλους δείχνει τα τέναντι. Δεν ισχύει. Οι τέτοι μια χαρά κερδίζουν, ρε φίλε. Γεια σας Κωνσταντίνε, Ζάκυλο double kill. Φαϊδά είναι ένα φοιητών, τα κάτω. Τηρέπτα με μίλη, κοτομπουκές, πιτόγυρα, μακαρόνια με κοιμά, πατάτες, κρατήσεις με αυγά. Πολύ ισχύει αυτό, πολύ ισχύει αυτό. Κωνσταντίνε, περιμένουμε ακόμα. Περιμένουμε ακόμα. Σεν! Πα. Εγώ ξέρω σκεφτόμουν, εγώ σκεφτόμουν το άλλο. Αν αυτός που θα κάνει swap κάνει ο κρέμας μεθυσμένος είναι. Αδελφέ μου έχεις πιει. Ω, τον τσίπισε λέει. Έχουμε και τον Tien. Τι κάνει έψιλον εκεί. Ναι, γιατί δεν παίζει aftershock αυτός ο οποίος είναι να φάει το swap. Και κάπως έτσι να τακάρει κάποιον dive με το aftershock. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν είναι worth βέβαια. Έτσι, theory crafting που λέμε. Τον πέτυχε λέει. Πρέπει τον νότιο, ζω για τη στιγμή που θα δω Βασίλη Βολτή να παίζει ρέλια. Μπορώ. Yeah,
μπορούν να το φτιάξουν αυτό το πρόβλημα, φίλοι. Σαν μέχ. Ούτε το και τον Γκράγκας, ρε. Αν είναι level 1, Γκράγκας τι θα έχει, ρε, guys. Epsilon W EQ. Irrelevant. Where's Blood? Δεν θυμάμαι, Snape. Έχει swap αυτό το game. Κάθε φορά που έχει swap, ρε, φίλοι, και είναι λίγο έτσι πιο... πιο tricky. Δεν θέλω να swap να τον νερφάρουν όταν αρχίσει το επόμενο season. Θα πρέπει να πάω κάπου rank σίγουρα. Να κάνω κάπου να πάω σίγουρα. Εντάξει με το level 1. Το οποίο είναι first blood. Ulti hitting onto Jackie Love, immediate cleanse, sidestep on the hostile takeover is big. They're isolating Jackie Love, Croc going in trying to find the solo kill. Jackie Love though has the bailout, Croc needs to walk away. If this man dies, ωραία, Jackie Love. Supreme, baby, keeps on living. But in the meantime, it tails off to the side, trying to take down Tien. Ωραία, τι prediction έχουμε βάλει, για να δούμε. TES has taken both of them. Tien's still stepping up. Τι prediction έχουμε βάλει, περίμενε. Overall, TES, just finding that one so much better. Let's go. Jackie Love, Jules, the bailout gets the bailout. Τέκαρε λίγο Tien, τέκαρε λίγο Tien. Pick off Robo underneath the tower. Away for Loud on that bot half as well as 369 able to shut it in. But Robo head shake. Robo interrupted. Κάνε ο Ρόμπο εκεί. Ενώ ο 369 παίζει άλλο όρν. Σας το έχω πει, παίζει άλλο όρν το παλικάρι. Γκουέν. Όχι, θα τρώγε swap και θα χάνε πάρα πολλά resources. Να το παγκόσμιο όνομα φέτος. Μέχ, δεν νομίζω. Πότε θα είναι οι τεστς. Το παγκόσμιο όνομα, παρόλο που θα... Τίμι θα είμαι, θα είναι. Θα είναι, πάλι τελεμάρκετ έπαιζε. Όχι ρε, υπάρχει swap για τέτοια. Φιόρα. Ρε αυτά τσάμπιον δεν την παλεύουν level 1 για να κάνουν ένα V4 reject on dive. Δεν γίνεται, δεν την παλεύουν αυτά τσάμπιον καθόλου. Δες κάτι το οποίο και πίσω να μείνει, και τρία level πίσω να μείνει, να είναι τίμιο. Σε μεταξύ είναι 0-0-0 το 369 έτσι. Αυτό το game νομίζω ότι πολλοί είχαν ιδέα ότι θέλουν να κάνουν το swap. Αν και οι άλλοι αργήσανε πάρα πολύ να το παίξουν. Θα παίξουν καμίλιτζι, το πιστεύω. Και γκάλιο θα παίξουν. Επίσης το main event θεωρώ ότι γενικά στα play-ins θα κρύψουν και picker guys αρκετά teams. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι το meta δεν έχει αλλάξει. Είναι λίγο τα swap, λίγο για κάποια picks έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το Γκάλιο, θα παιχτεί σίγουρα και το Καμίλ. Εγώ λόγω εκεί περιμένω και κάποιο Ράις. Δηλαδή παίζουν τρία πίξ, τα οποία μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ το μέτα. Απλά η μαλακία τώρα είναι με όλα αυτά που γίνονται με τα swap. Ότι είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Αλλά π.χ. Καμίλ. Εντάξει, χάνει πάρα πολύ δύσκολο. Καμίλ είναι και πολύ περίεργο τσάμι, ρε φίλε. Και level 1 ας πούμε να μείνει με το έψιλον και να τρέξει στο map. Θα χάσει τόσα πολλά κουμπ που δεν θες να παίξεις καμία σε swap situation. Το κόρκι επιστρέφει στον bot στο 14-10, να ξέρεις. Jack με Flash Ignite ή level 1 ανά 4, είναι stamp. Περίμενε. Ωχ, δεν είναι εκεί ο 369. Σολιά. Όχι, να κιόλας, ο τόλουσε. Με ό,τι καλό λόγο είπαμε για το 369, τα πνίξε όλα τώρα. Τι κάνουν οι τέσσερα. Το Σέντζου δεν είναι το patch που φάκε και τα λαμπάφς. Αν ήταν αυτό το patch θα βλέπαμε τρελά πράγματα με το Σέντζου, να ξέρεις. Μπορείς να εξηγήσεις strategy πίσω το swap, ναι. Λοιπόν, πλάκα έπρεπε να κλειπάρα το χτεσινό γιατί το εξήγησε και χτες ωραία. Μαλακία έπρεπε να το κλειπάρα, τέλος πάντων πειράζει. Όταν λοιπόν έχεις ένα κακό matchup στο bot και κακό matchup στο top, για παράδειγμα, παίζω Ornn και απέναντι ρε φίλε έχω να παίξω απέναντι σε Fiora, σε Gwen, εντάξει που βασικά είναι τόσο. Ας πούμε σε Fiora, Arena και τέτοια που έχουν full prio, full control, μπορούν να σετάρουν τον dive, μπορούν να κάνουν χίλια πράγματα, ωραία. Και στον bot παίζω, τι να σου πω, Ezreal κάτι
εναντίον, βασικά έχει Ισραήλ, Ζέρι, Ζέρι κάτι, εναντίον τώρα Βάρου Σας, για παράδειγμα, okay. Το team το οποίο λοιπόν είναι στο, στα κακά matchup λέει, ωραία ρε φίλε, αφού τα matchup αυτά είναι υψηλό unplayable, γιατί τώρα μετά έρχεται το πιο bot να μείνουν έτσι τα lanes, γενικά οι άλλοι έχουν πέρμα tempo, σουαπάρουν. Και πάει το bot στο top τελείως. Και έτσι στερείς και full resource στον αντίπαλο το player. Γιατί παράδειγμα ο αντίπαλος στο player μπορεί να είναι αυτός ο Ren ο οποίος θέλει gold, ενώ το δικό σου όρνη σε φάση εντάξει, και 3 level πίσω να μείνω και gold να μην έχω, χρήσιμος άμε. Και κάπως έτσι βγάζει value πρακτικά. Αλλά τώρα βλέπεις ότι και τα draft πάνε, είναι όλα τριγύρω στη λογική του swap. Για παράδειγμα οι άλλοι είχαν ανοίξει Zac και ο άλλος δεν πήρε counter στο top of 69. Καλά, δεν παίζει κιόλας γιατί παίζει πέρμα weak side και tanks. Αλλά αν έπαιρνε κάτι το οποίο είχε high resources, θα ήταν πολύ καλύτερο το swap για τους loud. Αλλά παίρνει όρ, γιατί σου λέει ρε φίλε μας που πάρουνε, τι θα γίνει. Θα φάω τρελό out value. Και η λογική μετά είναι ότι από το tempo που το οποίο θα έχεις εσύ, το team το οποίο θα κάνει το swap και αν οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι μπορείς να πάρεις πάρα πολλά plates από εδώ και από εκεί και από τα reset. Γενικότερα. Και μπορεί να βγάλεις πολύ value αν ο άλλος δεν είναι aware. Τελευταία φορά που είχε swap μετά το 16. By the way. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο επίσης. Λίγες φορές που το λέω αυτό γι' αυτόν. Έβλεπα ένα ωραίο βίντεο του Yamato για το swap. Δεν έλεγε κάτι τρελό knowledge, έλεγε πρέπει την ιστορία του swap, παιδί μου. Στο πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα. Τα παραδείγματα που έδωσε δεν ήταν τα καλύτερα βέβαια, αλλά. Αυτό με το swap. Ωχ. Ω, μαλάκα, κουράστηκα πάρα πολύ τώρα. Τώρα έχω μπετώσει, by the way, να ξέρετε, full. Τώρα έχω μπετώσει, full. Γιατί έχω κοιμηθεί και λίγο, δούλευα και άπειρες ώρες χτες. Θέλω να δω. Κάσιο ή Ράιζ από Καπς. Ράιζ ψεύω θα παχτεί, ρε. Ράιζ ψεύω θα παχτεί. Μοργκάνα, γιατί να παίξει Μοργκάνα. Έχω κάνει ένα, by the way. Δουλεύεις. Παράλληλα δουλεύω, ρε. Δηλαδή, άμα δεις, ξέρω εγώ, ειδικά στα πρωινά stream, ας πούμε, που κλείνω τηλέφωνα και αυτά, έχω και παράλληλα ανοιχτό ένα Excel και... Εκείνησα να κάνω πράγματα για το γραφείο, μια οικογένεια επικοινωνία που έχουμε. Απλά δούλευα χτες ενώ, χτες δούλευα ενώ ότι, καλά δουλειά είναι γι' αυτό. Ότι έκανα να φτιάξω άπειρα TikTok βιντεάκια ρε παιδί μου για να υπάρχουν, για να ανεβάζω κιόλας. Θα δω, το βράδυ, ναι θα δω. Το βράδυ επίσης, by the way, να σας πω, τι ώρα έχει τα τέτοια, το βράδυ λοιπόν τι ώρα έχει το match. Δεν έχει μπάσκετ. Κάτσε δεν έχει και τους δύο σήμερα. Α όχι. Ο τέλος πάντων το βράδυ ρε παιδί μου που θέλει να δει μπάσκετ και δεν έχει τέτοιο. Μπορείτε να έρθετε στο Discord. Με το δικό σας εννοώ τέτοιο. Μπορείτε να έρθετε στο Discord και απλά να μπείτε στο κανάλι να το κάνω share για να το δείτε. Ευχαριστούμε πολύ Μπιλ, πιστεύω ότι υποβώς και όπου μπορείτε να έρθετε, μπορείτε να έρθετε άμα θέλετε. Θα κάνω, θα μπω σε ένα κανάλι, θα το κάνω share. Εννοώ θα το κάνουμε όλοι μαζί share και το βλέπουμε παρέα. Άρα ναι. Όσοι θέλετε, ελάτε το Discord να το δείτε. Απλά να μου το θυμίσετε για να το ξεχάσω, να ξέρετε. Legit. Ναι, έχει και ποδόσφαιρο, ναι. Αυτό το game είναι over, παιδούμε. Έχει και Παναθηναϊκό. Α, και Παναθηναϊκό θα δούμε. Κάτσε, εγώ τον μπάσκετ θέλω να δω, ρε φίλε. Θέλω να δω το ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκό, τι ωραία. Ωραία, ναι. Λοιπόν, και τα δύο μπάσκετ. Έχω και. Δεν έχω φύγει ποτέ την πρωινή δουλειά. Ένα και ένα από την γενική επιχείρηση που έχουμε. Έχω σπουδάσει τεχνικό τυχείο υπολογιστών. Ασχολούμαι full με αυτό εδώ τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια δηλαδή. Έχουμε το gaming. Γενικότερα με το League και το content. Gaming γενικά εντάξει, games παίζω full. Αλλά το παίρνουμε, το παίρνουμε.
Μπήκε και γράψει για το Σιτζένα για τις καραμέλες. Ήρθαμε. Ρουτ. Πάμε ρε Ρουτ. Αχ. Αντιτεχνικό ζητήμα υπολογιστών. Ρίπιν Περόνης. Γενικά δεν. Έπρεπε να χασπιστεί να κάνει προγραμματισμό. Έλυσε το, δεν πειράζει. Βλέπεις ομοιότητες μπάσκετ και LOL εκτός από ότι είναι... Ναι, βλέπω. Κάποια στιγμή θα σας δείξω και θα σας πω το thought process μου. Σε... στο αυτό. Έχω και ένα text που έχω σημειώσει άπειρα πράγματα. Jagilov. Θα παίξει το game πάντως εδώ. Για να το fight. Λοιπόν, ρε φίλε, έχουν κλειστεί στο pit. Ωραία ult ο κρέμας. Ωραία ult ο κρέμας. Δεν έχει χαοτική διαφορά, πάνω κάτω τέτοια patterns είναι, Κώστα, να ξέρεις. Απλά ο κόσμος είχε ξεχάσει, υπήρχαν και πολλοί... όπου τι έλεγα στον W. Πολλοί rookies, άρα δεν ξέρουν πώς να παίξει το swap. Βέβαια κανείς, δεν τον άφησαν κανένα να πιάσει πάνω στο τσάκι, φίλε. Όχι με Νέλα, όχι, ζήτησε και άλλες μέρες. Καλά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρεις, γιατί τώρα είμαι πραγματικά που το μου έχει βγει φουλ κούραση. Άλλη φορά, ναι, κάποια στιγμή θα το κάνουμε αυτό με τον μπάσκετ, θα σας εξηγήσω. Θα το ζωγραφίσω βασικά στον πίνακα, φίλε. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. 3.2k Red Bull Baron power play already. It's only going to grow more in their favor unless Loud can hold here on the bottom side. Κοίτα, draft wise πάντως και στα δύο game Loud, τίμια draftάκια. Αλλά τα πατάνε περίεργα. Oh. Τι κάνει αυτή η 69, φίλε. Τι κάνει αυτή η 69. Ζει ακόμα ο TM. Τι κάνει ο Μέικο. Όχι ακόμα τη πίσουν. Τη BD. Ο Σέλτες Σάρτ Μαρό με τον Ζακ στο πίτι και αυτό να πατούσε Q στον Ορν. Κάτσε τα ποντάκια είχαμε, περίμενε. Πόσο έχουμε βάλει στα prediction? Over 28-30, under 28-30. Πει σήμερα γιατί πήγατε πιο λίγη ρε. Δύσκολα. And Croc tries to get in position to come around, but Mako marks him perfectly. And then 369. Δεν νομίζω ότι βγαίνει το under, by the way. Εκτός αν απλά γνωρίσουν ότι έχει τώρα και πάνε ευθεία οι τες. Τώρα, όχι, αύριο Cortex, αύριο. Δεν με έχει follow. Αδράμεις. Γράφει άποψη για μισάι, μπα. Δεν νομίζω. Έχει 2,5 λεπτά και σε 2,5 λεπτά βγαίνει ο Μπάρον. Ή θα το κάνουν κανένα, να το πάνε ευθεία και πάνε να το λήξουνε, αλλιώς βγαίνει το στα prediction στο over. Και δεν θα το πάνε ευθεία, θα το παίξουν safe. Rip under. Οι τες έχουν βάλει ποντάκια στο over. Rip. 2 λεπτά ακόμα. Εκτός αν τρολάρουν οι Loud. Για έκδοση παμάρι. Πραγματικά μέχρι. 1,5 λεπτά ακόμα. Θέλω να δω αύριο πραγματικά τη διαφορά τεσ και Fnatic. Το έχω απορία. Έβαλε ρε κανένα πίκεμ. Δεν τσέκαρα κανένα. Πήρα τα σκηνάκια που μας δώσανε και τα τσεστ. Είμαι σε φάση δεν θα ασχοληθώ με τα πίκεμ. Μαλάκα δεν είναι πιο worth αυτό που κάνουμε εδώ, by the way. Από το να μπαίνουμε στη διαδικασία με τα πίκεμ. Μας έχουν δώσει 20 skin, 20 chest και μας φάση ωραία. Τα δίνουμε 2 την ημέρα. Από τώρα να μπαίνουμε στη διαδικασία με το πίκεμ. Oh, 27-25. Oh, το λίγουνε. 27-30, έχουν ένα λεπτό ακόμα. Αμάν. Μάλλον Dylan Falco. Καλύτερος κορτής, φίλε.
27-40. Ο OMG είναι full story, by the way. Είναι full story. Είναι full story να βγει το under. 27-50. Το Ζακ κερδίζει χρόνο. Δεν έχουν win. Ο OMG. Ρε, μα ανοίξει 28-30. Τι γίνεται, by the way. Από το partner, το πρόγραμμα, ρε. 28-0. Έκανε ulti. 28-5. 28-7. 28-10. Ο Μιτζι τρολάρουνε! 28-13. τρολάρουνε και δείσουνε χρόνο. 28-20, δεν το λήγουνε. Ο Μιτζι! 5 δευτερόλεπτα. Δεν μου άρεσαν να ρίξεις. Ο Μιτζι! Πόσο σκάμ φάγατε στο άντρο, by the way. Ο Μιτζι! Μαλάκι, κοίτα εδώ, 10. 4 δευτερόλεπτα. Ο Μιτζι. Που έβαλε 29. Μαλάκα, τέλειο, βγήκε τέλειο.